συνεχίσουμε. Να πάτε στο Μεγκάζι. Λοιπόν, πάμε να δούμε πολλά άλογα και στην κυριολεξία και μεταφορικά στους δρόμους της Ρόδου. Έτσι, ένας αγώνας που πάει να αναβιώσει μετά από 50 χρόνια και νομίζω ότι τα καλύτερα θα μας τα πει ο Νίκος Οκορόβιλας στο ρεπορτάζ που έχει κάνει. Με σύνθημα «Γιατί το Μονακό και όχι η Ελλάδα, γιατί το Μοντεκάρλο και όχι η Ρόδος», η Περιφέρεια του Νοτιού Αιγαίου, ο Δήμος Ρόδου και η Οργανική Επιτροπή του Ρόδο Circuit υλοποίησαν το πρώτο Test Event, μία από τις πρώτες εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν στο νησί, με αποκορύφωμα την αναβίωση μετά από μισό αιώνα του θρυλικού αγώνα ταχύτητας Ρόδου. Το Speed Sector με ιδιαίτερη χαρά έφερε στο νησί τα πανέμορφα Supercars, δίνοντας σάρκα και οστά στην ιδέα του πρώτου Test Event στο σμαραγδένιο νησί των Υποτών. Ο κόσμος της Ρόδου έδωσε βροντερό παρόν, στέλνοντας ταυτόχρονα ηχηρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση πως η Ρόδος μπορεί και θέλει να οργανώσει τέτοια σπουδαία γεγονότα, ανεβάζοντας το τουριστικό ενδιαφέρον και τον ανταγωνισμό σε ψηλά επίπεδα. Η Ρόδος είχε βάλει τα γιορτινά της, καθώς Ferrari, Lamborghini, Porsche, Lotus, Maserati, BMW, Alfa Romeo, Ford Mustang και άλλα λαμπερά αυτοκίνητα με τους οδηγούς τους είχαν παραταχθεί στο grid, περιμένοντας να σβήσουν τα φώτα της εκκίνησης του πρώτου Test Event του Ρόδος Circuit μετά από μισό αιώνα σιωπής. Ο πρόεδρος της Οργανικής Επιτροπής, Κάλιστος Διακογεωργίου, τόνισε το σπουδαίο ρόλο και τη συμβολή του στην επιτυχή διεξαγωγή του Test Event, της αστυνομικής διεύθυνσης Βετανήσου, της Τροχέας Ρόδου, του λιμενικού, καθώς και όλους όσοι από τους εθελοντές έδωσαν βροντερό παρόν, βοηθώντας τα μάλα στη διεξαγωγή του Test Event. Τελείωσε το Test Event χάρη των πολλών εθελοντών, συντελεστές σε αυτή την επιτυχία. Και η κάθοδος στο Spin Sector με τα Supercar και με τους Ρόδιους οδηγούς, αυτό που επιδιώκουμε να κάνουμε τον Οκτώβριο με δρόμους ανακαινισμένους, με άσφαλτο πίστας και τα κυκλειδώματα τα οποία θα μπουν για την προστασία των θεατών, δηλαδή με τις τελευταίες προδιαγραφές. Οι Ρόδιοι οδηγοί αγκάλιασαν με θέρμη το event, δίνοντας δυναμικό παρόν με τα δυνατά και θορυβόδια αυτοκίνητά τους, ενθουσιάζοντας τον κόσμο που ήταν παντού γύρω από την πίστα.